Σύγχυση διαπιστώνεται ότι επικρατεί στους ιδιοκτήτες γης ακόμη και μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων και δηλώσεων πρόδειλου σφάλματος για τους δασικούς χάρτες. Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών στην Κρήτη ανταποκρίθηκε και υπέβαλε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση, ωστόσο δεν προχώρησε ταυτόχρονα και στην υποβολή του φυσικού φακέλου στις κατατόπους διευθύνσεις δασών. Άρα λοιπόν μέχρι τις 11 τρέχοντος μηνός, για να είναι εμπρόθεσμο το αίτημά του, πρέπει να υποβάλει, αφού τυπώσει από την εφαρμογή την αντίρρηση ή το πρόδειλο υπό έντυπη μορφή, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που υποχρεωτικά είναι σίγουρα η ταυτότητά του, μια απλή φωτοτυπία και ένας τίτλος για το ένομο συμφέρον, είτε συμβόλαιο είτε έστω το ε9. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Η διαδικασία περνάει πρώτα από τις κατατόπους διευθύνσεις δασών. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος είναι τεράστιος σε σχέση με τις δυνατότητες και τη δυναμική της υπηρεσίας μπροστά σε ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο και πρέπει να ολοκληρωθεί, όσο γίνεται γρήγορότερα. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο φάκελος δεν είναι πλήρης και υπολείπονται δικαιολογητικά, οι πολίτες που ήδη υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αντίρρηση ή τη δήλωση πρόδειλου σφάλματος επί των δασικών χαρτών μπορούν να προβούν σε συμπληρωματική κατάθεση. Ας μην καθυστερήσουν, ας φέρουν αυτά τα στοιχεία, ας υποβληθούν στην υπηρεσία και στην πορεία μπορεί να ενισχύσουν αυτό το φάκελο, ώστε και εμπρόθεσμοι να είναι, έχουν ένα πρωτόκολλο, θα μπορούν να εισφέρουν περισσότερα στοιχεία. Σύμφωνα με ανακοινώσεις των διευθύνσεων δασών του νησιού, οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στα σημεία υποστήριξης της ανάρτησης του δασικού χάρτη, ενώ οι αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στις δασικές υπηρεσίες.